Πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στην κυρία Μέρη από του Ζωγράφου, όπου λέει: αλήθεια, κύριε Μπιάλα, με εμάς που παίρνουμε μισθό 600 ευρώ και πληρωνόμαστε με απόδοξη δαπάνης, θα ισχύσει το 29% συνέφκα που πρέπει να πληρώνουμε? Κύριος Ανέστης από Κρύο Νέρι αναφέρεται στον κύριο Κέλλα και στον κύριο Παλάτζα. Μακάρι, λέει, να πιστεύατε τα λόγια που λέτε. Ο κύριος Χρήστος από τη Χαλκίδα λέει τι πρέπει να κάνουμε για την επέκταση των 12 μιλίων. Ο κύριος Λάζαρος από τη Φιλοθέη για τους εγγυητές θα νομοθετήσετε τίποτα? Για ποιο λόγο να εκπληστηριαστεί η περιουσία μας όταν εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από το δάνειο? Επέκταση των 6 μιλίων για 12. Όπως είναι το δίκαιο της θάλασσας και όπως το έχουν όλος ο πλανήτης. Μόνο εμείς, γιατί οι Τούρκοι έχουν πει κάζους μπέλι για το φίλο μου στη Χαλκίδα. Λοιπόν, διαπιστώνουν και στην Τουρκία τα 12 μιλιά. Πάμε να δούμε μια ωραία φωτογραφία που είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και γιατί την ετοιμάσαμε με τον κύριο Πάνο Κουτσικόν αυτή τη φωτογραφία? Διότι η Der Standard, κύριε Σουρμελίδη, λέει ότι ο Τσίπρας δανείζεται φθηνότερα από τον Τραμπ. Τα επιτόκια των διετών ελληνικών ομολόγων μειώθηκαν από το 8% στο 1,44% μέσα σε ένα χρόνο, σημειώνει το βελγικό δημοσίευμα. Και τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα καταφέρνει αυτή την περίοδο να αντλεί φτηνό χρήμα από τις αγορές, εξηγεί εκεί ένας αναλυτής στην Der Standard, στη βελγική εφημερίδα, υπό τον τίτλο «Ο Τσίπρας δανείζεται φθηνότερα από τον Τραμπ» και υπέρτιτλο «Το μυστήριο των ελληνικών ομολόγων χαμηλού ρίσκου». Ο αρθρογράφος συνομιλεί με έναν άλλον οικονομολόγο από την Αμερική και παραθέτει τις συγκρατημένες αισιόδοξες εκτιμήσεις του για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και λέει, τονίζει στο άρθρο ότι ναι, λέει, δεν διαβάζεται λάθος. Η Ελλάδα σήμερα δανείζεται βραχυπρόθεσμα από τις χρηματαγορές φτηνότερα από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό το λέει η Der Standard σήμερα. Είναι η πολλωστή φορά που ακούμε τέτοιου είδους ανάλυση και εξηγήσεις. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση στην κεντρική οικονομία. Θα ξαναπούμε ότι αυτός που χρεοκόπησε είναι το ελληνικό κράτος. Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε. Επομένως, αυτό που πρέπει να σταθεροποιηθεί είναι η κεντρική εικόνα του ελληνικού κράτους. Και αυτό, με την ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου, που θα γίνει μέσα αυτό το χρόνο και είναι το μόνο πρόγραμμα και το από τα τρία το οποίο θα ολοκληρωθεί, ο κεντρικός πίνακας θα δίνει σταθερή τάση ρεύματος στην οικονομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες, αυτοί που χάσανε, θα ξαναβρούν αυτά που χάσανε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μας ακολουθεί το χρέος και τα χρέη, τα επιμέρους, για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτομάτως θα αποκατασταθούν οι δουλειές. Αυτό δεν σημαίνει ότι στις τσέπες του Γιάννη, της Ελένης, του Κώστα, ότι όλα θα τακτοποιηθούν αμέσως. Αλλά αυτό που ήταν το ζητούμενο ευθύς εξ αρχής, με το λάθος φάρμακο των μνημονίων, ήταν ότι έπρεπε να σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονομία, η κεντρική κατάσταση στο ελληνικό κράτος. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα νούμερα που βλέπουμε, γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αναλύσεις και αυτές τις τάσεις που βλέπουμε, γιατί υπάρχει σταθεροποίηση και εμπιστοσύνη πλέον ότι αυτά που έχουν συμφωνηθεί γίνονται. Και γιατί, συγγνώμη Σπύρο που σε διακόπτω, επειδή είσαι ενημερωμένος, γιατί δεν άρουν τα capital controls να μπορέσουν να... Πάμε τώρα στο θέμα των τραπεζών που λέει ο κύριος Καπενάρος. Γιατί δεν τολμούν να πούν πότε θα έρθουν αυτά ως μέτρο τα capital controls. Λοιπόν, πάμε τώρα στα capital controls και στο θέμα των τραπεζών. Το ένα είναι ότι σαφώς έχει θυγεί η αξιοπιστία των τραπεζών και των τραπεζών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα κόκκινα δένεια ήταν κορυφαίο θέμα, το οποίο έπρεπε και ήταν από τα συμφωνηθέντα από το πρώτο μνημόνιο, που έπρεπε να είναι στο τραπέζι. Δεν ήρθε. Τα κόκκινα δάνεια άρχισαν να γίνεται πραγματικά η διαχείρισή τους και κυρίως για όλα τα κόκκινα δάνεια και τα μεγάλα επιχειρηματικά και χωρίς εγγυήσεις και με εγγυήσεις. Κάπου εκεί μέσα στο 16 άρχισε να γίνεται αυτή η συζήτηση. Άλλαξαν οι διοικήσεις των τραπεζών. Πλέον πρέπει, υπάρχει μια πίεση και από τον SSM, δηλαδή από το κεντρικό ελεγκτικό μηχανισμό της Ευρώπης προς όλες τις τράπεζες. Υπάρχει μια πίεση ώστε να ρυθμιστεί το θέμα των κόκκινων δανείων, να μειωθεί ο αριθμός των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες. Γι' αυτό βλέπουμε και πράγματα τα οποία γίνονται τώρα και γι' αυτό και είναι αρκετά επίφοβο για να μην ξαναμπούν οι τράπεζες σε περιπέτεια, οπότε θα το ξαναπληρώσει όλος ο ελληνικός λαός. Καλοπληρωτές, κακοπληρωτές, αλλά και όλοι οι φορολογούμενοι, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πάρει δάνεια.
Γι' αυτό χρειάζεται μια προσοχή και γίνεται βήμα-βήμα αυτή η εξισορρόπηση, ώστε να εξυπηρετηθούν αντιφατικά πράγματα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Από τη μια να διαχειριστούν οι τράπεζες τα κόκκινα δάνεια και από την άλλη να μην πάνε οι πρώτες κατοικίες και τα λαϊκά σπίτια, όπως λέγεται, να μην πάνε πραγματικά στους πληστηριασμούς. Εδώ υπάρχει μια ομή οικονομική πραγματικότητα. Ότι και οι τράπεζες συμφωνούν πως αν βγάλουν μαζικά ακίνητα, ανεξαρτήτως αν είναι πλουσίων ή φτωχών, μαζικά αν τα βγάλουν τα ακίνητα, θα καταστραφούν και οι τράπεζες και γενικά η οικονομία. Μάλιστα. Και επομένως, γι' αυτό υπάρχει αυτή η άτυπη συμφωνία ότι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Βεβαίως ότι μπορεί να δούμε στραβές και φάουλ σε αυτήν όλη την ιστορία που έχει πολυπλοκότητες. Γιατί ένας μπορεί να έχει εκπληστηριάσει, μπορεί να έχει βάλει υποθήκη την πρώτη κατοικία, αλλά να μην έχει μόνο μία κατοικία. Κάποιος άλλος. Μας ήρθαν και εδώ πέρα, εμείς βγάλαμε και εδώ πέρα και το ζήτημα της Κορίνθου το είχαμε βγάλει για την πρώτη κατοικία, αυτή τη μικρή κατοικία, εν πάση περιπτώσει, της εγγυήτριας μάνας ενός ανθρώπου. Οι τράπεζες απαντούν ότι δεν ήταν μοναδικό ακίνητο και ότι αυτός ο άνθρωπος σε πάρα πολλά χρόνια δεν ήθελε να μπει σε μια ρύθμιση των 100, των 200, των 300 ευρώ. Επομένως, είναι αρκετά πολύπλοκα ο δικηγόρος και ο κάθε ενδιαφερόμενος το ξέρει αυτό το θέμα. Βεβαίως, λέω και πάλι. Το ομό είναι το εξής. Αν βγουν μαζικά ακίνητα, είναι καταστροφή για όλους και είναι παραλογισμός. Το λένε οι τράπεζες, το λένε έξω, το λένε μέσα, το λένε όλοι. Θα σου δείξω μια φωτογραφία τώρα, να τη σχολιάσουμε. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι είναι διπλός και τριπλός παραλογισμός και αναλγησία αν βγουν οι πρώτες κατοικίες. Οι μοναδικές εννοείς. Ναι, οι πρώτες μοναδικές κατοικίες αν βγουν στον πληστηριασμό. Ο ΣΕΒ, φίλες και φίλοι, λέει όχι σε αύξηση του κατώτατου μισθού. Λέει ο ΣΕΒ ότι δεν πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Κύριε Καλοκαιρινέ, δείξτε μας μια φωτογραφία με τον κύριο Προβόπουλο, που ετοίμασε ο Πάνος ο Κουτσικώνας, με τον κύριο Κώστα Καραμαλή και τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Φίλες και φίλοι, από το Σάββατο που βγήκε η Καθημερινή της Κυριακής και δημοσίευσε ένα έγγραφο με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου του 2009, ήταν έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, εσωτερικό έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδας για την κατάσταση της οικονομίας. Και το συντάκτες της επιστολής αυτής, η οποία απευθυνόταν στον τότε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Προβόπουλο, αναφέρανε στις 6 Οκτωβρίου του 2009 ότι με βάση τα έως τώρα στοιχεία και τις εξελίξεις, καθώς και τις διαφαινόμενες προοπτικές, ευρισκόμεθα ενώπιον ενός πρωτοφανούς δημοσιονομικού εκτροχιασμού, ο οποίος δεν δικαιολογείται παρά μόνο σε πολύ μικρό βαθμό από την κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Είναι δε απολύτως βέβαιο ότι η παρούσα δημοσιονομική θέση της χώρας δεν είναι διατηρήσιμη. Αυτό το έγγραφο, φίλες και φίλοι, έρχεται στη δημοσιότητα 9 και 18, μας κάνει 9 χρόνια. Μετά από 9 χρόνια, το αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Γιάννης Παλαιολόγος στην Καθημερινή της Κυριακής και βέβαια εγείρονται ερωτήματα. Πώς έρχεται αυτό το έγγραφο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί έρχεται αυτό το έγγραφο τώρα, κάποιοι παρατηρητές των δημοσίων πραγμάτων και εξελίξεων, φίλες και φίλοι, το ενέταξαν, δείξτε τη φωτογραφία, μην τη βγάζετε τη φωτογραφία, το εντάσσουνε στην διαμάχη η οποία δεν λέει να κοπάσει μεταξύ Παπανδρεϊκών Καραμαλικών, Σπύρο, για το ποιος ευθύνεται για τον εκτροχιασμό της χώρας. Ναι, είναι όμως, αφορά και την Νέα Δημοκρατία στο εσωτερικό της. Ναι, 20 μέρες νωρίτερα πριν βγει αυτό το χαρτί, είχε παρουσιάσει ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Καραμαλή, ο κύριος Γιάννης Παπαθανασίου, το βιβλίο του με τίτλο 8 μήνες, στο οποίο έγραφε ο άνθρωπος, κατά τη δική του βέβαια εικόνα, τι συνέβη πριν από 8 χρόνια. Και όπως ήταν φυσικό, έριξε τα βάρη στους επόμενους ή στους προηγούμενους. Όπως και ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου στο δικό του το βιβλίο, έριξε τα βάρη και αυτός στους προηγούμενους. Ο καθένας δηλαδή έγραφε βιβλίο και έλεγε ότι για όλα που είναι σήμερα η κατάσταση άσχημη, φταίμε εμείς. Εγώ θα πω κάτι και θα ακούσω και το δικό στο σχολείο. Ότι τώρα με το Σκοπιανό, όλοι αναφέρθηκαν στο 2008 και ήρθε στον αφρό η ημερομηνία 2008 και η στάση, η γενναία στάση που είχε κρατήσει ο Καραμαλής τότε απέναντι στους Αμερικάνους για το θέμα των Σκοπίων και, την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Εσύ ποια είναι η γνώμη σου, έχει καμία σχέση, τα συσχετίζεις αυτά τα πράγματα και ποιος είχε συμφέρον τελικά να βγει το συγκεκριμένο χαρτί προχτές. Στην πολιτική
δεν υπάρχει τρόπος να μην συσχετιστούν εκ των πραγμάτων. Εφόσον βγήκε, ναι, συσχετίζεται. Μάλιστα. Αφού βγήκε στην επιφάνεια και βγήκε στη φόρα στη συγκεκριμένη στιγμή, έχει οπωσδήποτε σχέση. Αλλά θα ήθελα να πω και το εξής. Ότι εγώ θα μιλήσω από τότε τουλάχιστον που μπήκαμε στο ευρώ και για τα 40 χρόνια. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τραπεζίτες και πολιτικές ηγεσίες έχουν ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας. Γιατί αυτό που πληρώνουμε και θα πληρώνουμε για πολλά χρόνια είναι η χρεοκοπία της χώρας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και έχουν γίνει συνειδητές ενέργειες και όλοι ήξεραν ότι πάμε σε ένα δρόμο ο οποίος είναι ολισθηρός και επικίνδυνος. Και φαινόταν αυτό. Ακόμα και πριν την Ολυμπιάδα, ακούγαμε και διαβάζαμε ανθρώπους να λένε ότι, αρμοδίους εννοώ, έτσι, ότι μετά την Ολυμπιάδα θα αντιμετωπίσουμε οικονομικά προβλήματα. Επομένως, ούτε ο κύριος Προπόπουλος... Το 2013, μην πας μακριά, το 2013, ναι, πληρώσαμε ομόλογο του Σιμίτη. Ναι. Και ο κύριος Προβόπουλος, όπως και όλοι οι κεντρικοί τραπεζίτες, και ο κύριος... Στουρνάρας. Πριν από τον Προβόπουλο. Ο κύριος Παπαδήμος, ναι, όλοι, ναι, γνώριζαν την κατάσταση. Οι Ευρωπαίοι, μάλιστα, την επιχειρηματική και πολιτική ελίτ της χώρας, την έχουν πολλάκις κατηγορήσει για τις ευθύνες που έχει για τη χρεοκοπία της χώρας. Και για τα δικά του συμφέροντα, ο κύριος, ναι, Σαρκοζή, ναι, η κυρία Μέρκελ, βγήκαν στα κεραμίδια και μιλούσαν και για τα ψεύτικα στοιχεία για όλα. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση δεν πρόκειται να τελειώσει εύκολα. Θα μάθουμε πολλά ακόμα πράγματα και πολλές εκθέσεις και για τα ελλείμματα και για το χρέος. Για δείξτε το τώρα που μιλάει ο Σπύρος. Αλλά το... δεν είχε μόνο ένας ευθύνη το και δεν ήταν ασυνείδητες ενέργειες. Δείξτε το πρωτοσέλιδο του Έθνους της Τρίτης, φίλες και φίλοι. Ακριβώς λέει ο κύριος. Ο κύριος Μεϊμάροβλου. Το Καραμαλής. Για δείξτε, ναι, αυτό γράφει. Αυτό είναι το έθνος. Ακούστε, αυτό είναι το έθνος της Τρίτης, δηλαδή, το χθεσινό. Στοχοποιούν τον Καραμαλή, λέει. Έχει φωτογραφία τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη, τον Γιάννη τον Αλαφούζο και πίσω τον Καραμαλή. Η απόλυτη, λέει, ταύτιση Μητσοτάκη-Αλαφούζου, λόγω της καθημερινής Κυριακής, εκτροχιάζει την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριακάτικο χτύπημα στον πρώην Πρωθυπουργό, γράφει το Έθνος. Ενδιαφέρον. Και από εκεί... το Έθνος και την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε. Έγινε ο χαμός του χαμού. Με το που βγάζει αυτό, βγαίνει αυτό το πρωτοσέλιδο, βγαίνει ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας κατά του έθνους. Στρέφει κατά τα πειρά της, κατά της κυβέρνησης, ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, πως χτίζει, λέει, ένα σύστημα διαπλοκής και μάλιστα στοχοποιώντας τον ίδιο τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Δραγασάκη, ενώ επισημαίνει πως ο χρόνος της κυβέρνησης μετά η αντίστροφα και καμία συμμαχία με την παλιά ή τη νέα διαπλοκή δεν μπορεί να τη διασώσει. Μετά, λέει, η Νέα Δημοκρατία και το σημερινό προβοκατόρικο πρωτοσέλιδο του Έθνους, δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία ότι ο Όμιλος Μάρη βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία προκειμένου να προωθεί την προπαγάνδα, τα ψέματα και τις επιδιώξεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Γεγονός φυσικά που δεν είναι άσχετο με το ζήτημα της φορολόγησης του διαδικτυακού τζόγου, κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα του κυρίου Μάρη, για το οποίο έχουμε ερώτηση στη Βουλή και δεν έχουμε λάβει ακόμα καμία απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ. Η κυβέρνηση είναι προφανές πλέον ότι εξυπηρετεί συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματιών και εκείνοι τους το ξεπληρώνουν χτίζοντας ένα νέο σύστημα οικονομικής και μεντιγιακής διαπλοκής. Απόδειξη τούτου είναι ότι ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης κ. Δραγασάκης πραγματοποιεί τις τελευταίες μέρες συναντήσεις με επιχειρηματίες, ενθαρρύνοντάς τους να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κ. Μάρη. Να γνωρίζουν άπαντες, καταλήγει η ανακοίνωση Νέας Δημοκρατίας, ότι θα μας βρουν απέναντι και κυρίως να ξέρουν ότι ματαιοπονούν. Ο χρόνος της κυβέρνησης μετράει αντίστροφα. Και καμία συμμαχία με την παλιά ή τη νέα διαπλοκή δεν μπορεί να τη διασώσει. Και βγαίνει μετά από λίγα λεπτά απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου και απαντά ότι είναι λογικό ο κύριος Μητσοτάκης που γεννήθηκε μέσα στη διαπλοκή. Αφήστε την εφημερίδα, το Έθνος. Είναι λογικό ο κύριος Μητσοτάκης που γεννήθηκε μέσα στη διαπλοκή και το όνομά του έχει συνδεθεί με τα μισά πολιτικά σκάνδαλα της μεταπολίτευσης να κρίνει εξιδίων τα αλότρια. Το ομολογεί άλλωστε στην ανακοίνωσή της Νέα Δημοκρατία, παραδεχόμενη ότι παλιά διαπλοκή υπήρχε. Πότε άραγε, με ποιες κυβερνήσεις, προφανώς σε αυτές που ο κύριος Μητσοτάκης ήταν υπουργός. Η σημερινή κυβέρνηση ούτε επιχειρηματικά συμφέροντα εξυπηρετεί, ούτε συνδιαλέγεται εν κρυπτό. Αν ωστόσο η Νέα Δημοκρατία, λέει η ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, το Γραφείο Τύπου. Αν ωστόσο η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης δεν αντέχουν καμία διαφορετική φωνή, έχοντας συνηθίσει όλα τα ΜΜΕ να παίζουν στο δικό τους το χαβά, δεν έχουν παρά να ζητήσουν από τον κουμπάρο τους και υπόδικο κύριο Μαρινάκη, που έχει ήδη αγοράσει περίπου 7 εφημερίδες, να αγοράσει για χάρη τους άλλες τόσες. Κύριε Μπιάλα, τι λέτε? Τι να πω, τον ακούς το σχόλιο της Νέας Δημοκρατίας αυτό το πράγμα να μιλάει για διαπλοκή, ναι, ναι, να μιλάει για επιχειρηματικά συμφέροντα, μόνο γέλιο μπορεί να σου προκαλέσει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, είναι δυνατόν. Μόνο γέλιο. Μόνο γέλιο. Ή να μιλάει δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται από εφημερίδες και από μέσα. Μόνο γέλιο. Αστείο, ε. Όταν μόνο σας αστείο πως θα το κλάψει. Δεν γιατί αν πούμε να μιλήσουμε σοβαρά, ναι. Για αν πούμε να μιλήσουμε σοβαρά, η διαπλοκή η οποία είναι ταυτόσιμη με το όνομα της Νέας Δημοκρατίας και με το όνομα των Μητσοτάκηδων, δεν μπορεί να μιλάνε για διαπλοκή σε άλλα κόμματα. Είστε οι πρώτοι. Δεν μπορεί να μιλάμε, λοιπόν, όταν κάποια ονόματα συνδέονται με τις Siemens, συνδέονται με τις Siemens, με Χριστοφοράκους, με offshore, με offshore σύζυγος του κυρίου Μητσοτάκη, με χίλια δυο, να μιλάτε για διαπλοκή. Αφήστε τα στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάνε για σκηνή. Λοιπόν, βρέστε άλλο αφήγημα. Όσο και αν προσπαθείτε βέβαια να αποκτήσετε από πάνω σας κάτι, δεν γίνεται. Γιατί τα συμφέροντα, όλα τα μεγάλα συμφέροντα του τόπου περιμένουν πώς και πώς μπας και ρίξετε τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ για να ησυχάσουν και να ηρεμήσουν. Να ηρεμήσει αυτή η διαπλοκή η οποία πλέον τους έχουμε γίνει αγκάθι και δεν μπορούν να το αντέξουν πλέον. Έτσι, αλλά δεν θα τους γίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα πέσουν, θα είναι εδώ. Η διαπλοκή θα σπάσει, τα πόθενές και θα βγουν στον αέρα, όσο και αν σας καλύπτουν, όσοι σας καλύπτουν. Ωραία. Με όλο αυτό. Παρακαλώ, κύριε Κέλλα. Παρακαλώ. Λοιπόν, αφού λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε κάθε μέσο ότι είχε και δεν είχε, μέχρι και τη σύζυγο του Πρωθυπουργού έβαλε να δώσει συνέντευξη, αφού βλέπει ότι η διαφορά. Είναι δυνατόν να λέτε αυτά. Σας παρακαλώ, δεν σας διάκοψα. Θα τα ακούσετε όπως σας άκουσα. Έδωσε λοιπόν, αφού λοιπόν χρησιμοποιήσατε όλα τα μέσα. Για τον Μαδάκια και για βλέπετε λοιπόν. Κύριε Μπιάλα, δεν σας ενόχλησα και δεν σας διάκοψα. Σας παρακαλώ να με σεβαστείτε. Όπως σας σεβάστηκα. Θα πάρετε λοιπόν, την απάντηση. Θα την πάρω εγώ. Πάρτε εσείς πρώτα τη δικιά σας. Ακούστε λοιπόν. Αφού λοιπόν χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, αφού βλέπει ότι η κυβέρνηση πλέον καταραίει, ότι είναι η αρχή του τέλους και ότι η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, παρόλα τα μέσα που έχει χρησιμοποιήσει. Είναι παραμένει μεγάλη, προσπαθεί να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία εκ των έσω. Λοιπόν, προσπαθούν λοιπόν με επιχειρηματικά συμφέροντα να ξαναγράψουν την ιστορία. Πρόκειται για στοχοποίηση του Κωνσταντίνου του Καραμαλή από ένα έγγραφο παλιό από το 2009, τον Οκτώβριο, το 2009, το οποίο ακούστε ξεκάθαρα και όποιος λέει έχει αντίρρηση να το πει τώρα να με διαψεύσει. Είχε πάρει η κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή μέτρα. Είχε πάρει. Είχε πάει στις εκλογές με περιοριστικό πρόγραμμα. Είχε πάει. Ποιος, ο Προβόπουλος είναι του ΣΥΡΙΖΑ και οι καθημερινοί που τα γράφουν. Υποσχέθηκε στις εκλογές παροχές στους Έλληνες και λεφτά υπάρχουν. Γιώργος Παπανδρέου. Ποιον ψήφισαν οι Έλληνες? Γιώργο Παπανδρέου. Τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε? Ακόμα περισσότερες προσλήψεις. 100.000 έπρεπε να προσλάβουν δημοσίους υπαλλήλους για να σωθεί η κατάσταση. Ακόμα περισσότερες παροχές έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Επιπλέον. Έχουν γίνει λογιστικές ανακατανομές. Χρεώθηκαν πράγματα οφειλές στο 2009 που έπρεπε να χρεωθούν στο 2010 και αυτά χρεώθηκαν βεβαίως μετά τις εκλογές που έπεσε η κυβέρνηση Καραμαλή. Δεν λέει αυτά. Λοιπόν, μιλάει και για δαπάνες. Η χώρα πλήρωσε και πληρώνει την παροχολογία, την υποσχεσιολογία, τον λαϊκισμό. Η Νέα Δημοκρατία υπήρξε πάντα υπεύθυνη δύναμη. Η Νέα Δημοκρατία υπήρξε και παραμένει η μοναδική σταθερά στο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία. Δεν γινόταν προσλήψη από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία δεν δίστασε το 2015 να σώσει τη χώρα και να τη βάλει πάλι. Να τη σώσει από το. Που ήταν με το ένα πόδι έξω από το ευρώ και το θυμόσαστε πάρα πολύ καλά. Και η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει πάλι τη χώρα στην ευημερία και στην ελπίδα. Όλα τα υπόλοιπα, τα μηντιακά, οι διάφορες μέσα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση βλέποντας ότι καταραίει, θα πέσουν στο κενό. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι μια σύντομη απάντηση, να πάμε παρακάτω. Ένα μικρό σχόλιο για τη συνέντευξη του συντρόφου του Πρωθυπουργού. Σκεφτείτε ότι η κυρία Βαζιάννα έδωσε μια πολιτική συνέντευξη. Δεν έδωσε γραπτή ένα γραπτό κείμενο και ως ανακοίνωση για τη συμμετοχή της σε offshore εταιρείες και το όνομά της σε παραδεισένια, σε φορολογικούς παραδείσους και Paradise Papers. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Η κυρία Μπαζιάννα έχει πολιτικό λόγο, τοποθετήθηκε πολιτικά σε μια υπεύθυνη και πολύ σοβαρή
συνέντευξη, δεν έδινε απολογία. Ξέρετε κάτι, η τάδε offshore την έκλεισα, την άλλη την άνοιξα και δεν ξέρω ποιο μου τι είχε πει για τα λεφτά από τη μία στην άλλη. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Ότι η σύζυγο του Πρωθυπουργού έχει πολιτικό λόγο, ενώ η σύζυγο του κ. Μητσοτάκη απολογείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ και του δύο, κύριε Παλάτζα, παρακαλώ. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι, ναι. Ένα δευτερόλεπτο. Η κυρία Παλάτζα σας παρακαλώ. Έκανε και έδωσε τη συνέντευξη. Όμως διαψεύδει. Έχει δικαίωμα καθένας στη δημοκρατία που ζούμε να τοποθετείται. Έλεος. Εγώ είπα ότι καλά έκανε. Ευχαριστώ κύριε Κέλλα. Όταν ο κύριος Τσίπρας δηλώνει επισήμως στη Βουλή ότι εγώ είμαι ψεύτης, αλλά δεν είμαι κλέφτης, δεν μπορεί η κυρία Παλάτζα να λέει ψέματα. Αλλά αν δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε που λένε. Παρακαλώ, κύριε Παλάτζα, παρακαλώ. Αφορμή λοιπόν αυτό το έγγραφο, φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης χάνει άλλη μια ευκαιρία να φανεί χρήσιμος στη χώρα. Να αναγνωρίσει δηλαδή την αλήθεια, να απαλλάξει το κόμμα του και τη χώρα από τον κύριο Καραμαλή και τις εγκληματικές συμπεριφορές που έχει απέναντι στην ελληνική οικονομία. Καραμαλής ήταν εγκληματικός απέναντι στην ελληνική οικονομία. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Προλίγου λέγατε για το βέτο που έβαλε στην Ευρώπη. Για το βέτο που έβαλε στην Ευρώπη. Αυτό το έγγραφο πιστοποιεί ότι η οικονομία καταστράφηκε από τον κύριο Καραμαλή. Σοβαρά, ε. Παπανδρέου από το 80 μέχρι το 2010 που μοίραζε δισεκατομμύρια δεν φταίει. Δεν σας διέκοψα. Μπορείτε να με διακόπτετε. Μπορείτε να με διακόπτετε. Μα τι να δεν μπορεί να λέει ο καθένας. Τέλειο όμως. Είμαστε σε πολιτικό πάνελ εδώ πέρα. Ωραία, σας διέκοψα. Κύριε Κέλλα, σας παρακαλώ το εξής. Αφήστε τον καθένα λέει ό,τι θέλει. Κρίνετε για αυτά που λέει ο καθένας. Ο καθένας μας από αυτά που λέει. Εσείς, άμα παρεμβαίνετε κάθε δευτερόλεπτο, δεν μπορεί να γίνει κουβέντα έτσι. Η δική μας η παράταξη σταθερά έχουμε δείξει και έχουμε πει αυτό που πιστοποίησε και αυτό το έγγραφο. Ότι η οικονομία της χώρας εκτροχιάστηκε το 2009. Και αυτό το έχουν πιστοποιήσει όλοι οι διεθνείς οργανισμοί. Και τώρα ήρθε αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έχασε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Τι να κάνει, να στείλει εξορία τον Καραμαλή, λέτε. Να απαλλάξει. Να τον στείλει εξορία από το κόμμα, τον στείλει πού. Πού να τον στείλει. Γιατί ο κύριος Καραμαλής τι κάνει. Είναι 8 χρόνια βουλευτής και δεν μιλήσει μια φορά. Ναι. Σιτίζεται από τον ελληνικό λαό. Έχετε κόλλημα χοντρό με τον Κώστα τον Καραμαλή. Υπάρχει χοντρό κόλλημα. Δεν είναι θέμα κόλληματος. Είναι θέμα. Το μισό Πασόκ είναι στη φυλακή. Ο κύριος Καραμαλής, μετρήστε ποιοι μπήκαν φυλακή, πόσοι από το Πασόκ και πόσοι από τη Νέα Δημοκρατία. Μετρήστε. Νέα Δημοκρατία πήγαν. Παπαγιωργόπουλος, τι ήταν. Τι ήταν. Πασόκ ήταν. Κυβέρνησε Νέα Παπαγιωργόπουλος, τι λέτε τώρα. Λοιπόν, για να τελειώσω. Θα κάνουμε ντέρμπι. Ποιο έβαλε περισσότερο στην φυλακή. 1-0, 1-1. 2-1-2-2. 3-2-4-2. Για μας ο Κώστας ο Καραμαλής. Αυτά είναι η Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Ο Κώστας ο Καραμαλής και η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, αμέσως μετά όταν η χώρα εκτροχιάστηκε. Ναι, αμέσως τότε λοιπόν. Είναι αυτοί που δημιούργησαν τον μύθο των αντιμνημονίων. Δηλαδή, μια χώρα διχάστηκε. Είναι 8 χρόνια στα μνημόνια επειδή δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα να συνεννοηθεί. Μόνο και μόνο για να καλύψει τις ευθύνες αυτής της κυβέρνησης και να παρουσιάζουν έναν ανύπαρκτο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που δεν μίλησε 8 χρόνια, που δεν είχε το σθένος και τον αντρισμό να βγει και να πει έκανα αυτά ή έκανα τα άλλα. Έναν κρυμμένο άνθρωπο επί 8 χρόνια και προσπαθούν να τον παρουσιάσουν και σαν κεφάλαιο και σαν εθνάρχη. Είναι λυπηρό λοιπόν και για τον κύριο Μητσοτάκη που βγήκε με άλλες προσδοκίες. Που βγήκε σαν δύναμη ανατροπής μέσα στην Δημοκρατία, είναι λυπηρό, αλλά δείχνει και το πραγματικό πρόβλημα που έχει η Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μαρία από Νέα Ιωνία, και που τα λέτε, κύριε Λιάτσο, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ακούει τον κόσμο κανείς τους ή τα προβλήματά μας. Κυρία Όλγα από Μενίδη, κύριε Μπιάλα, δεν απαντάτε και σιωπάτε στα μηνύματα του κόσμου. Ποια είναι η γνώμη σας για την περιουσία των εγγυητών στα κόκκινα δάνεια. Κυρία Νεφέλη από Βέρεια. Κύριε Μπιάλα, είμαι εγγύητρια και έχω δύο σπίτια. Είμαι εγγύητρια στο δάνειο της ανιψιάς μου. Εάν πληστηριαστούν τα σπίτια μου, φροντίστε να φύγετε με ελικόπτερο, λέει. Κύριος Θεόδωρος από Γαλάτσι. Όπως είπε και ο προηγούμενος τηλεθεατής, κύριε Μπιάλα, αν μας πειράξετε τις περιουσίες των εγγυητών. Μην το κάνετε, κύριε Θόδωρο, λέτε πράγματα στα οποία δεν. Μπορούμε να λέμε τα μηνύματά μας με τρόπο πιο κόσμιο. Και πιο σωστό νομίζω, για να μπορούμε να κάνουμε και διάλογο. Και ο κύριος Πολυχρόνης από τους Αγίους Θεοδόρους μου λέει, κύριε Λιάτσο, μη βάζετε πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ. Μου είστε πολύ συμπαθείς και σας εκτιμώ, αλλά στεναχωριέμαι. Κύριε Πολυχρόνη, καλή χρονιά να έχετε. Να παρακολουθείτε την εκπομπή με προσοχή. Και όταν ολοκληρώνετε όλο το δίωρο, να έχετε μια σφαιρική εικόνα για το τι συζητάμε εδώ πέρα κάθε βράδυ. Τι λέω εγώ, ποια θέματα αναδεικνύω. Αν αναδεικνύονται όλα τα θέματα, θα δεχτώ. Να μου βάλετε χέρι, έτσι να το πω λαϊκά, εάν κρύψω θέμα. Αλλά εγώ έχω συνηθίσει να τα παίζω και τα κακά και τα καλά.
Και δηλαδή να παίζω ότι μειώθηκε η ανεργία και να δείχνω το τι έγινε στο Υπουργείο Εργασίας με το ΠΑΜΕ και την κυρία Αξιόγλου. Και να καλώ κάθε βράδυ από το μέτωπο το αντιμνημονιακό, κάθε βράδυ να έχω εκπροσώπους για να ακούγεται και η άλλη άποψη. Κάτι που δεν συνηθίζουν να κάνουν όλες τις εκπομπές και άλλα κανάλια. Βεβαίως, εσείς έχετε δικαίωμα να κάνετε κριτική και σε μένα, η οποία είναι δεκτή. Κύριε Καπερνάρε, Σκόπια, ποια είναι η γνώμη σας, πώς βλέπετε τη θέση του 2008, ποια είναι η γνώμη σας. Παρακαλώ. Καταρχάς, χαίρομαι που τα λέτε Σκόπια. Πώς να τα πω. Εδώ υπάρχουν υπουργοί, το οποίο τα είπε, δηλαδή Μακεδονία. Εδώ βγαίνει ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης και λέει Μακεδονία. Είδατε κανένα υπουργό να λέει Μακεδονία τα Σκόπια. Πώς το είπε ο Μουζάλας και το διόρθωσε. Άμα το κάνα απολεκτικό, λάθος είναι άλλο. Εκ των υστέρων. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος δεν είναι υπουργός και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν Έλληνες γενικά, λέω. Είναι και κολλητός του Ζάεβ, λέει, γιατί έμαθα ότι έχει πάρει εκτάσεις στα Σκόπια και καλλιεργεί αμπέλια πάνω. Ασφαλώς. Τώρα, αν είναι αλήθεια αυτό η ψέματα ότι έχει 23.000 στρέμματα στα Σκόπια και καλλιεργεί αμπέλια, δεν το ξέρω. Δημοσιεύτηκε πολλαπλώς στον τύπο και δεν διαψεύτηκε. Εντάξει. Λοιπόν, ισχύει αυτό, εν πάση περιπτώσει. Ισχύει αυτό, το ξέρετε κι εσείς. Ναι. Το διάβασα. Είναι ο ποιός. Καλά, δικαιωμάτιο. Δεν είναι παράνομο αυτό. Όχι, είπε κανείς. Δεν είναι παράνομο. Και κάλεσε και τον Ζάεφ, τον Πρωθυπουργό, και φάγανε στη. Προσέξτε όμως, ενώ κάνει τη δουλειά του, μια και το θίξαμε το θέμα τώρα. Ας είναι καλά εκεί που είναι. Εσείς το θίξατε. Λοιπόν, λέω το εξής, ότι ενώ έχει εκτάσεις, κάνει τη δουλειά του, εξαιρετικά κάνει τη δουλειά του, όμως δεν κάλεσε ποτέ τον κάθε Ζάεφ ως συνοπαραγωγός. Κάποιοι τον έκαναν, τον βοήθησαν να γίνει δήμαρχος. Και με το θεσμικό αυτό τίτλο, έτσι δικαιολόγησε την πρόσκληση στο ΖΑΕΠ που ήρθε εδώ και κάναν ό,τι έκαναν και είπαν ό,τι είπαν με διάφορα τηλέφωνα που τα αγνοεί ο ελληνικός λαός. Και το λέμε τώρα τι θα γίνει με το μακεδονικό, γράφουν κάποιες εφημερίδες. Λέγεται και μακεδονικό, λέγεται και σκοπιανό. Όχι, είναι σκοπιανικό. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Εσείς θα το λέτε όπως θέλετε εσείς. Και τελειώσαμε. Κύριε Καπερνάρε, αγαπητέ φίλε κύριε Καπερνάρε, θα το λέτε όπως θέλετε εσείς. Πάμε λοιπόν να πούμε. Ο άλλος μπορεί να το λέει αλλιώς. Το υψηλότερο κλιμάκιο που έλαβε αποφάσεις ήταν το 1992 με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, όπου συναποφάσισαν ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και ότι δεν θα υπάρχει ποτέ ονοματοδοσία και εάν υπάρξει δεν θα περιλαμβάνει τη λέξη Μακεδονία. Τελειώσαμε. Άρα εσείς... Οι ίδιοι λένε αυτή τη στιγμή, ναι. Και όταν... Ο Μακαρίτης, ο Γκλιγκόροφ, είπε ότι είμαστε Σλάβοι. Ναι. Αυτοί ήρθαν στην περιοχή τον 6ο μετά Χριστό αιώνα. Και καλά να ονομαστούν Μακεδόνες, όταν ο Αλεξανδρινός πολιτισμός, ο Φίλιππος και ο Μέγας Αλέξανδρος, ήταν τον 4ο αιώνα π.Χ. Δηλαδή, οι Μακεδόνες Έλληνες, με τους Σλάβους, απόγονοι των οποίων είναι αυτοί, έχουν απόσταση ιστορική και πραγματική μία χιλιετία. Μία χιλιετία, χίλια χρόνια. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή το 40% είναι Αλβανοί, τη χώρα τους την ονομάζουν Ιλυρία. Και οι επαρχίες του Τέτοβου που συνορεύει με το Κόσοβο θεωρούνται Ιλυροί. Οι ίδιοι λένε ότι είμαστε Σλάβοι. Πώς εμείς θα πάμε να πούμε ότι ξέρετε συμφωνούμε ότι είστε Μακεδόνες. Ή εμείς πρέπει να πούμε ότι είμαστε Σλάβοι για να είμαστε αδέρφια. Ή αυτοί πρέπει να αποδείξουν ότι είναι Μακεδόνες με ιστορικό λόγο και ιστορικό επιχείρημα. Όχι χάρη της πολιτικής σκοπιμότητος, οι ετικέτες μπαίνουν μόνο στην πολιτική. Στην ιστορία δεν μπαίνουν, κύριε Λιάτσο. Εάν θέλουν οι Αμερικάνοι, επειδή τους θέλουν να είναι στο ΝΑΤΟ και θα προστάξουν τους Έλληνες, διότι η Ελλάδα δεν ήταν σοβαρό κράτος υπό την έννοια ότι εμείς δεν είμαστε σοβαροί, διότι ακούσαμε προηγουμένως κοκορομαχίες, και θα καταλήξω να πω τη μοναδική αλήθεια την είπε η κυρία Μπαζιάννα. Εγώ χαιρέτησα αυτό που είπε. Θα το πω στο τέλος. Λέμε λοιπόν τώρα, εάν θέλουν να βάλουν τα Σκόπια να τα βάλουν στο ΝΑΤΟ, ναι. Ωραία, τότε να αλλάξουν το νόμο περί ΝΑΤΟ. Εμείς δεν πρέπει να συμφωνήσουμε για τη Μακεδονία. Άρα εσείς διαφωνείτε. Λένε ότι 125 κράτη στον πλανήτη έχουν συμφωνήσει για το όνομα Μακεδονία. Καλά κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η Κολομβία και τι λέει το Αζερμπαϊτζάν και τι λέει το Κονγκό. Αυτοί τους ενδιαφέρονται εμείς να μην τους αναγνωρίσουμε. Εμείς δεν πρέπει να τους αναγνωρίσουμε, διότι δεν είμαστε ομοέματοι. Και να ξέρετε το εξής. Η ελληνική γλώσσα, ούτε καν σκοπιανό ιδίωμα, είναι μακεδονική γλώσσα, ελληνική γλώσσα, καμία σχέση με τη σλαβική. Τι σύνδεσμο έχουμε.
τι φιλετική σχέση έχουμε, τι ιστορική σχέση έχουμε και δεν κάνουμε δημοψήφισμα. Και ξέρετε γιατί πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα, αν είναι έντιμοι αυτοί όλοι. Διότι να ξέρετε ότι οι εθνικές μειοδοσίες, οι ενσυνείδητες εθνικές μειοδοσίες, οδηγήθηκαν από εθνικούς προδότες. Και όταν λέμε ότι αυτό θα κρυθεί στη Βουλή. Βάλτε μια ανατελεία να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Να ολοκληρώσω αυτό, να με ρωτήσω ό,τι θέλετε. Όταν λέμε λοιπόν ότι θα ρυθμιστεί στη Βουλή, να ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση και όλη η Βουλή, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αντιπροσωπεύει κάτω του 50% των Ελλήνων ψηφοφόρων. Ναι. Γιατί? Διότι 45% ήταν αποχή. Έχουμε το ποσοστό άκυρα λευκά. Και έχουμε ποσοστό ψηφοφόρων που ψήφισαν κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή. Και συνεπώς όλο αυτό το ποσοστό, πάνω από 50%, δεν αντιπροσωπεύεται σήμερα στη Βουλή. Πώς θα έρθουν οι άλλοι που είναι κάτω από το 50% το κοινοβούλιο να πει εμείς αποφασίζουμε για το 100% των ψηφοφόρων. Επειδή μιλάτε για εθνική μειοδοσία και εθνικούς μειοδότες, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. Ποτάμι και τα λοιπά, όλοι αυτοί που δέχονται τη σύνθετη ονομασία κουκουέ, με γεωγραφικό προσδιορισμό και τα λοιπά, είναι εθνική, τους χαρακτηρίζεται εθνικούς μειοδότες. Καταρχάς, δεν προτείνει να σας πω κάτι. Ναι. Για μένα είναι, διότι πρέπει να αποσαφηνίσουμε τη θέση μας για ποιο λόγο το κάνουμε. Εάν το κάνουμε για πολιτικά συμφέροντα, αλλάζει. Εάν το κάνουμε για οικονομικά συμφέροντα, αλλάζει. Αν τα κάνουμε για οποιοδήποτε, ναι, θα βγουν και θα πούνε όμως ότι εμείς το ψηφίζουμε, τότε θα το δεχτώ. Εμείς ψηφίζουμε ότι αυτή η γη είναι μακεδονική. Ότι αυτοί οι Σλάβοι είναι Έλληνες, είναι Μακεδόνες. Εάν το πούνε αυτό, είναι προδότες. Θα βγουν να πούνε όμως για ποιο λόγο θέλουν οποιαδήποτε ονοματοδοσία. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι Σλάβοι είναι Έλληνες. Τι να κάνουμε τώρα, αλλάξουμε την ιστορία? Πώς θα κάνουμε τους Έλληνες Σλάβους και τους Σλάβους Έλληνες? Πώς είμαστε Μακεδόνες? Τι σχέση έχουμε με τη Μακεδονία? Τι σχέση έχουμε με την ιστορία? Τι σχέση έχουμε με τη γλώσσα? Αυτά είναι γεγονότα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε υπηρετώντας κάποιες σκοπιμότητες. Άρα εσείς τον όρο Μακεδονία, κύριε Καπερνάρη, δεν τον θέλετε καθόλου να είναι στην ονομασία? Βεβαίως. Μα έτσι, συγγνώμη, όχι εγώ. Με συγχωρείτε. Αυτά τα κόμματα που λένε τώρα, τα κόμματα αυτά τότε το 92, αυτοί είπαν ότι δεν θα πούμε Μακεδονία ποτέ και δεν θα υπάρξει λέξη Μακεδονία ποτέ σε όποια ονοματοδοσία υπάρξει στα Σκόπια. Το άλλαξε με την πάροδο των χρόνων, άλλαξε αυτό. Πότε άλλαξε, πώς άλλαξε? Το 8 δεν άλλαξε. Το 8 δεν άλλαξε. Πώς δεν άλλαξε? Ο Καραμαλής όταν πήγε. Είπε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για κάθε χρήση. Αυτό το είπε όταν έγινε θέμα για το Βουκουρέστι. Και ένα όνομα. Και άλλα, και άλλα. Το είπα για όλες τις χρήσεις. Με συγχωρείτε. Αν κάνουμε. Γιατί το πιο σωστό, γιατί δεν γίνεται ένα δημοψήφισμα, να δούμε αν συμφωνούμε. Καλά, το δημοψήφισμα δεν είναι πάντα. Κοιτάξτε, ψηφίζουμε με το συνέστημα και θα πάρει 90%. Αν κάνουμε δημοψήφισμα, το 90% θα πει όχι στον όρο Μακεδονία. Άρα το λόγο ποιος θα είναι? 98 λέει ο κύριος Διάλογος. Δεν τον έχει ο λαός το λόγο. Δεν ψηφίσαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ψηφίσαμε τώρα για να αλλοιωθούμε. Κύριε Λιάτσο, για ποιο λόγο να το πούμε? Πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος αλλίωσης, δηλαδή, αυτό λέτε? Εννοείται. Αυτό λέτε, ναι. Καταστρέφουμε την ιστορία μας, καταστρέφουμε τα πάντα, τα ιερά και τα όσια μας. Εκφυλιζόμαστε και εκχυδαϊζόμαστε. Με εμείς, για μας, για τον εαυτό μας. Και να σας πω και κάτι. Για ποιο λόγο να δεχτούμε δηλαδή το θέσφατο του 2008 ως θέσφατο? Δεν είπα εγώ να δεχτείτε τίποτα. Σας είπα ότι με την πάροδο των χρόνων από το 92 που ήταν αυτό που λέτε πολύ σωστά. Θέλετε το 8 ήταν άλλη θέση. Μα δεν αποδεικνύεται. Εάν θέλετε να αποδειχτεί, να κάνουμε δημοψήφισμα. Αυτό λέτε. Λαμβάνουμε υπόψη το τι θέλει ο λαός. Κι άλλο δημοψήφισμα κάναμε, αλλά άλλο αποτέλεσμα βγήκε. Ας τολμήσουν να το κάνουμε. Κύριε Μεϊμάροπλου, ευχαριστώ κύριε Καπερνάρο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μεϊμάροπλου, επειδή έχουμε 12 λεπτά για να κλείσει η εκπομπή, να κάνουμε. Α, και κάτι άλλο σας υποσχέθηκα. Τι? Τη μεγάλη αλήθεια την είπε η κυρία Μπαζιάνα, η οποία είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την κυβέρνηση, δεν έχει την εξουσία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την κυβέρνηση και οι ξένοι έχουν την εξουσία. Αυτό είναι. Δεν την πάρουν ποτέ τότε, πες στους αριστερούς. Αυτό είναι. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Είπε ότι δεν έχει την εξουσία γιατί υπάρχει ένας μηχανισμός, κρατικός μηχανισμός. Αυτά από σώμα. Όπου όλα τα στελέχη, κύριε Αρχόντα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Από τα πρόεκο. Κύριε Μεϊμάρο, η κυρία Μπαζιάνο ουσιαστικά μας είπε, μας αποκάλυψε το σύνθημα που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Ποιο θα είναι? Πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση, ήρθε η ώρα να πάρουμε και πρώτη φορά αριστερή εξουσία. Για να έρθουμε στα πράγματα. Ευχαριστούμε, καλό Μακούλη. Τι λέτε, για το Σκοπιανό? Για το Σκοπιανό τι λέτε? Νομίζω ότι ήρθε καιρός να πέσουν οι τόνοι και να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς που έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τον τόπο μας. Προδότες, μειοδότες κλπ. Αυτή η πολιτική
Δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Και ταλαιπώρησε πάρα πολύ τη χώρα. Γίνει στο παρελθόν. Θα σας πω τώρα εγώ, με λέτε με έναν μειοδότη. Ας τα πούμε έτσι καθαρά. Εσείς που με την πολιτική σας βοηθήσατε στο να αναγνωριστεί η Μακεδονία από 135 χώρες και αύριο από όλες τις χώρες. Εσείς δώσατε το όνομα Μακεδονία. Τεράστια. Εσείς δώσατε την Κύπρο καταψηφίζοντας το σχέδιο ΑΝΑΝ. Όσοι υποστηρίζατε ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η Ελλάδα είναι μέρος παγκόσμιας κοινότητας, είναι μέρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να προχωρήσει. Ανάδελφοι και απομονωμένοι δεν έχουμε κανένα μέλλον. Πρέπει να κάνουμε τους συμβασμούς που χρειάζεται, που να μην μειώνουν τη χώρα μας, να μην μας προσβάλλουν, αλλά να μας αφήνουν να προχωρήσουμε μπροστά τη συνεργασία. Εσείς μιλάτε, κύριε Μπέιμαρ, με τους γειτονές μας. Για σύνθετη ονομασία, για πείτε μας τι λέτε ακριβώς. Σύνθετη ονομασία. Σύνθετη ονομασία. Ναι. Έχουμε πει. Με γεωγραφικό προσδιορισμό ή χωρίς. Γεωγραφικό προσδιορισμό. Δηλαδή, τι θα πει γεωγραφικό. Τι θα λέει. Για εσάς τι πρέπει να λέει. Για μένα να σας πω και Νέα Μακεδονία δεν με ενοχλεί καθόλου. Ίσα ίσα λέει ότι αυτή είναι μια Νέα Μακεδονία και εμείς είμαστε οι παλιοί, φεύγουν από αυτά κτλ. Τώρα και Βόρεια να ονομαστεί, απλώς εγώ προσωπικά, τώρα εκφράζω προσωπική άποψη, Βόρεια Ήπειρος, Βόρεια Μακεδονία, Ανατολική Θράκη κτλ. Γινόμαστε ένα μέρος, ας πούμε, ενός, αλλά ας ονομαστεί Βόρεια, ας ονομαστεί Άνω, όπως θέλουν, ας βρεθεί μια ονομασία που να μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε, έχουμε να κερδίσουμε. Νομίζω. Αυτοί έχουν να κερδίσουν. Πόσες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει εκεί. Ακριβώς. Πρέπει και αυτοί να κερδίσουν. Σε μια συνεργασία δεν κερδίζει μόνο ένας. Δεν πάμε να κάνουμε πόλεμο. Διαφέρομαι, κύριε. Διαφέρομαι. Είμαστε σε δύο διαφορετικά σημεία. Βεβαίως. Για αυτό να γίνει δημοψήφισμα, συμφωνείτε. Απλώς, εγώ λέω. Ακούστε. Έχουμε κάνει επανειλημμένως δημοψηφίσματα και ξέρουμε πώς γίνονται τα δημοψηφίσματα. Βγήκε ο Τάσος ο Παπαδόπουλος και έριξε ένα δάκρυ. Βγήκε ο Καραμαλής και έριξε ένα άλλο δάκρυ. Και ψηφίζουμε με τα δάκρυα στα δημοψηφίσματα. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, να ξέρουμε την ιστορία μας, να ξέρουμε. Τα συμφέροντά μας. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε. Είστε και υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ, να ξέρω και τι είστε δηλαδή. Απολύτως υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ. Άρα, λοιπόν... Ποτέ δεν διανοήθηκα να φέρω τα σύνορα της Τουρκίας στη Λευκοσία, κύριε, που τα φέρετε εσείς με την πολιτική σας. Εμείς... Γιατί αυτό θα γίνει τώρα. Λίπτος... Διχοτομήσατε την Κύπρο με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Αυτό κάνατε. Μπορεί να μας πείτε τώρα καθαρά τι με συγχωρείτε κιόλα. Τι εκπροσωπείτε. Γιατί λέτε εσείς και εσείς. Τι εμείς. Εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Αυτού που τοποθετήθηκαν κατά του σχεδίου ΑΝΑΝ. Αυτό λέω. Και σήμερα ο άνθρωπος που τοποθετήθηκε υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Καπερνάρο. Θα το ξέρουμε αυτό. Ελέγχεται και ρωτήστε τους Κύπριους. Ελέγχεται, αυτός είναι πρόεδρος. Σας ρωτώ λοιπόν, θα φτάσω στο σημείο να σας ρωτήσω τι εκπροσωπείτε. Εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου όταν μιλάω. Και εκπροσωπώ όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να λυθεί το θέμα με μια σύνθετη ονομασία και να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Για να κρινόμαστε από τον κόσμο. Να ακούει ο κόσμος και να κρινόμαστε. Να δούμε και τι όταν έχουμε δημόσιο λόγο, γι' αυτό λέμε. Να δούμε τι είναι το ποτάμι σας και τι ρόλο έπαιζε το ποτάμι. Εντάξει, και πού πήγα το ποτάμι. Ναι, εντάξει, αν σας ικανοποιεί ότι παίζει προοδοτικό ρόλο, ήθελα να πω όμως μισό λεπτό. Παρακαλώ. Και ήθελα να πω και ένα άλλο πράγμα. Πείτε, ναι. Για το προηγούμενο θέμα. Όχι να αναφερθώ ιδίως, συμφωνώ και εγώ με τον, με τον κύριο Παλάτζα. Η διακυβέρνηση Καραμαλή ήταν η χειρότερη της τελευταίας περίοδου μεταπολίτευση. Το... Έφερε την οικονομία στην απόλυτη κατρακύλα. Ήταν το Γιωργάκη Παπανδρέου καλύτερο. Λοιπόν, καλύτερο. Δεν και λέω. Μετά ανέλαβε ο Γιώργος. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πώς δεν λέτε. Λέω ποια ήταν η πενταετία, τετραετία του Καραμαλή. Εγώ έχω καταλάβει. Και επειδή λέμε εσείς διορίσατε. Είναι κακός ο συναγωνισμός των διόρισαν τους περισσότερους, αλλά μην ξεχνάμε τον κύριο Παπλόπουλος, αφού άφησε την Αθήνα να καίγεται με διόρισε και 300.000 συμβασιούχους πριν φύγει. 500, σκεφτόμαστε αυτά. Δεν είπα έξω. Κρίνω πολιτικά το καθένα. Πάει ο Παπλόπουλος στην Κύπρο, ο μοναδικός πατριώτης. Πάει και ο Παπλόπουλος, πάει και ο αυτός. Εγώ δεν είπα πάει. Εγώ κρίνω τις ενέργειες. Εμείς δεν έχουμε ούτε αργοτοχωριασμού ούτε τίποτα. Ο καθένας εκφράζει αυτό που θέλει. Με κάνετε και διασκεδάζω. Πάντως, εγώ θα θυμίσω τώρα με αφορμή αυτά που λέει ο κύριος Μεϊμάρογλου. Τότε στην προεκλογική περίοδο το Πασόκ έταζε χρήματα, φίλες και φίλοι, με τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Και μάλιστα ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε τότε ότι λεφτά υπάρχουν. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Κύριε Πετράκο, για τα Σκόπια. Σύντομα, γιατί κλείνει η εκπομπή. Θα με επιτρέψετε όμως μια κουβέντα για αυτά που είπαν και ο εκπρόσωπος του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι είναι η πιο φανατικότερη και των τροϊκανών. Όταν ο κύριος Ντάισεμπλουμ βγαίνει προχθές και απαντώντας την ερώτηση του Νίκου του Χουντή λέει ότι τα δάνεια του πρώτου και δευτέρου μνημονίου γίνανε για να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και αυτό δεν αναδεικνύεται από κανέναν. Και αυτό και μάλλον δεν το έλεγα. Εμείς το είπαμε 100 φορές. Όχι, και δεν μιλώ για εσάς. Εσείς δεν το αναδεικνύετε αυτό. Αλλά δεν είναι και μέσα να το αναδείξει. Ο νεομνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ποτέ ξέχασε το θέμα της διαγραφής του χρέους και ψήφισε ότι το αναγνωρίζει όλο το χρέος, δεν μπορεί να αντιδράσει
ακόμα είναι, και το αναδεικνύει, είπατε και κάτι, το πάτε άλλο τώρα. Και όταν ο Ντάσιμπλουκ βγαίνει φορά παρτίδα φεύγοντας και λέει την αλήθεια. Και εδώ εμείς, εδώ οι κύριοι άκουγα να αναδεικνύουν δευτερεύοντα ζητήματα και όχι το κεντρικό ζήτημα το οποίο είναι. Επειδή λοιπόν το 2018, πέραν αν λυθεί το πρόβλημα με τη Φύρωμη, δεν λυθεί, δεν κλείνει η περίοδος. Η θέση σας ποια είναι, η ΛΑΕ τι λέει, πείτε στον κόσμο ποια είναι η θέση της Λαϊκής Ένωσης. Είμαστε υπέρ της σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό, με την προϋπόθεση όμως ότι θα ακυρωθούν οι αλυτρωτισμοί που υπάρχουν. Δεν γίνεται με την προϋπόθεση αυτό. Αυτή, δεν γίνεται αυτό. Με σχόλια, τι λέμε, μου λέει. Λοιπόν, με την προϋπόθεση ότι θα ακυρωθούν οι αλυτρωτισμοί και θα λάβουμε υπόψη μας βέβαια και να έχουμε στο μυαλό μας ότι η σημερινή προσπάθεια δεν γίνεται με πρωτοβουλία είτε της ελληνικής κυβέρνησης είτε της κυβέρνησης της Φυρώμου. Γίνεται με πρωτοβουλία των ΝΑΤΟ γιατί θέλει να λύσει τα προβλήματα των ΝΑΤΟ. Ας το έχουμε και αυτό στην πίσω μεριά του μυαλού μας. Εγώ όμως θέλω να τονίσω τελειώνοντας ότι επειδή το 2018 δεν κλείνει η περίοδος της λιτότητας ούτε η περίοδος της Επιτροπίας, παρά τα όσα λέει ο κύριος Τζανακόπλος, λοιπόν, γιατί εδώ θα έχουμε μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων περαιτέρω, έχουμε αύξηση φορολογίας, έχουμε μείωση γενικότερα των εισαδημάτων, έχουμε πληστηριασμούς και επαναλαμβάνω και για χρέη από 500 ευρώ και πάνω. Πληστηριασμούς και πρώτης κατοικίας, επειδή μετά 31-12 για χρέη προς το δημόσιο, λέτε. Ευχαριστώ, κύριε Πετράκο. Επειδή κλείστε, δεν έχω χρόνο. Καταργείται και το δικαίωμα της απεργίας, μπαίνει χέρι στο δικαίωμα της απεργίας, μία είναι η λύση. Η ανάπτυξη των λαϊκών, μαζικών λαϊκών αγώνων και η συνεργασία όλων των αντιμνημονιακών δυνάμεων για να ανατραπεί το μνημονιακό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετράκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει μια άλλη εκτίμηση, φίλες και φίλοι, για τη χρονιά που έρχεται, η οποία θα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, θα έλεγα συναρπαστική πολιτική χρονιά, το 2018, ότι μετά το τέλος του προγράμματος, μετά το τέλος του μνημονίου και την καθαρή ή όχι έξοδο, καθένας δίνει τη δική του θέση και τη δική του ερμηνεία, ο κύριος Τσίπρας θα προσπαθήσει να πείσει τους δανειστές μας να πάει παρακάτω, ευχαριστώ πάρα πολύ Σοφία, να πάνε παρακάτω τα μέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί για το 19 και το 20. Αυτό σημειώστε το. Ή να μην εφαρμοστούν. Ή να μην εφαρμοστούν, θα το δούμε. Σημειώστε το αυτό και θα το ξαναδούμε. Σπύρο, για τα Σκοκοκιανό. Και σήμερα να μας πει, σε παρακαλώ πολύ, σήμερα ένα αλβανικό νομίζω μέσο μαζικής ενημέρωσης κυκλοφόρησε μια είδηση για την ονομασία που ήδη είναι στο τραπέζι και συζητάνε. Αυτό μπορεί να είναι και παραμύθι. Λοιπόν, ήταν ένα site το οποίο έχει έδρα το Λονδίνο. Το Λονδίνο. Ένας Αλβανός από τα Σκόπια που τώρα εργάζεται και δραστηριοποιείται εν πάση περιπτώσει στην Αλβανία και ο οποίος, ο κύριος Ίσα, ο οποίος έχει το συγκεκριμένο site και ο οποίος έγραψε διάφορα πράγματα τα οποία τα διαψεύει. Τι όνομα λέει. Είπε για το Νέα Μακεδονία το οποίο έχει Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας. Ναι, Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας. Το οποίο έχει ακουστεί και εξηγηθεί και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει. Τη Νέα Μακεδονία για να καλύπτει και τον κύριο Καμένο. Νόβα. Εγώ λέω και πάλι ότι. Το Νέα δεν τον πειράζει. Το Μακεδονία τον πειράζει. Ναι, στην εκπομπή το έχουμε ξαναθέσει το ζήτημα. Παρακαλώ, ναι. Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα επί 27 χρόνια τσακωνόμαστε μεταξύ μας, διαπραγματευόμαστε μεταξύ μας, έχουμε καταλήξει σε συμβαστική λύση μεταξύ μας. Αρχίζει το έργο να ξαναγίνεται παρά το γεγονός ότι πράγματι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ωριμότητα και πιστεύω ότι θα επικρατήσουν πιο ψύχρεμες απόψεις. Αλλά είναι μακρύς ακόμα ο δρόμος και δεν είμαστε στη λύση. Χρειάζεται ψυχραιμία, μάλιστα. Διότι το θέμα δεν είναι μόνο απλώς το όνομα, το να βρεθεί μια σύνθετη ονομασία. Είναι ίσως το πιο εύκολο. Υπάρχουν τα στοιχεία του αλυτρωτισμού που πρέπει να εξαλειφθούν. Οι ίδιοι έχουν κυκλοφορήσει γραμματόσημο Σπύρο και λέγεται Μπαρντάσκα. Κύριε Καπερνάρο, σας παρακαλώ. Ότι είμαστε Σλάβοι. Ο Γρηγόροφ έλεγε ότι είμαστε Σλάβοι. Εμείς τώρα χάρη του ΝΑΤΟ πρέπει να πούμε είστε Μακεδόνες. Ας αλλάξουν τον νόμο του ΝΑΤΟ και οι μόνοι που δεν τους αναγνωρίζουμε είμαστε εμείς. Ας τους αναγνωρίσει όλος ο πλανήτης. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι σε αυτή τη, ούτε στην Ευρώπη ούτε σε αυτόν τον πλανήτη. Ναι, η ιστορία όμως είναι ελληνική. Τι να κάνουμε τώρα. Να μοιραστούμε την ιστορία μας. Αφήστε με να πω εγώ άλλα πράγματα λέω. Δεν λέω. Όχι, εντύπωση, το όνομα είναι πολύ απλό. Αν είναι πολύ απλό, γιατί δεν δέχονται. Λέω ότι ίσως το όνομα να είναι το πιο εύκολο να βρεθεί, διότι υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να επιληθούν. Επίσης, να πούμε το εξής. Τα Σκόπια έχουν κάνει μία αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και εκεί χρειάζεται μια απάντηση. Τι πάει να πει, δεν απαντώ, δεν μιλάω, δεν συζητώ και επειδή το είπε ο Α, Β, ο Γ. Πρέπει η ελληνική πολιτεία. Σας παρακαλώ, κύριε Καπερνάκη. Αν είναι και καλύτερα. Μα δεν κάνω ιδεολογική. Θέλετε να κάνετε ιδεολογική σύντηση μου, κάντε την, εντάξει. Να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Για την ιστορία μιλάμε. Δεν, η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να θέσει στη διάθεση καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση και, και κανένα ΟΗΕ την ιστορία. Ο κύριος Τσεβρεκόφσκι, ο κύριος δεν ξέρω εγώ ποιος, αν νομίζει ότι είναι ξαδερφάκι του Μεγάλου Αλέξανδρου, έχει πρόβλημα, ας λύσει το πρόβλημά του. Εμείς αυτό που λέμε, η ελληνική πολιτεία, μέσα στις αντινομίες και τις αντιφάσεις της, έχει θέσει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το ζήτημα της ασφάλειας και της ελληνικής συνύπαρξης λόγω των αλυτρωτικών πολιτικών που εφαρμόζει η γείτονα χώρα. Εννοείς τους χάρτες που βγάζουν τη Χαλκιδική και την Εννοώ το όνομα, τις συμβαίες, τις σημαίες, της Βεργίνας, εννοώ όλα αυτά. Και τα οποία... χάρτες τους. Κάτσε κύριε Καπερνάρου μου να τελειώσουμε, είναι 12, θα τελειώσουμε. Είναι 12, μα είναι 12. Μην το διαπραγματευτούμε μεταξύ μας. Είναι 2 και 2. Μην το διαπραγματευτούμε μεταξύ μας. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε σήμερα, άλλη φορά. Εσύ τα είπες. Λοιπόν, Σπύρο. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν έχει θέσει το ζήτημα της ασφάλειας και την ελληνική συνύπαρξη. Δεν θέτει, δεν έχει ανάγκη να ζητήσει διαπιστευτήρια ιστορίας από κανέναν. Οι άλλοι έχουν ανάγκη. Επομένως, οι άλλοι είναι επισπεύδοντες και πρέπει επιτέλους να έρθουν με μια σοβαρή πρόταση ότι θέλουν να διανύσουν το άλλο μισό της απόστασης για να βρεθεί λύση. Ευχαριστώ διότι πολύ. Καλός ή κακός, το θέμα δεν είναι καινούριο. Τρέχει εδώ και 27 χρόνια. Σωστό. Τι να κάνουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Να πάμε πάλι στην αρχή, εξαρτάται από την αρχή. Μία φράση, διότι δεν έχω χρόνο. Για να μην σας διακόψω και δεν θέλω λοιπόν, να. Ναι. Θα πρέπει να πέσουν τώρα. Αυτό είναι βασικό. Συμφωνώ με τον συνομιλητή. Εσείς ποια είναι η θέση. Η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Ποια είναι. Έτσι, ποια είναι. Μια σύνδετη ονομασία για όλες τις χρήσεις και φυσικά να εξαιρεθούν όλες οι ελεκτροτικές βλέψεις του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι με σοβαρότητα, νυφαλιότητα, υπάρχει μια καλή διάθεση και την άλλη πλευρά να λυθεί το ζήτημα. Έτσι, εγώ δεν θα μιλήσω για χρυσή ευκαιρία κτλ. Αλλά υπάρχει, αφού υπάρχει. Θα αλλάξουν, δούμε, θα αλλάξουν το όνομα στο αεροδρόμιο. Αυτό θα κάνουμε. Κύριε Καρπενάρο, εντάξει τώρα, σταματήστε. Θα αλλάξουν το. Έχει πάει, το έχει πάει όνομα, και πέντε δηλαδή. Θα αλλάξουν το όνομα κουβέντα. Το αεροδρόμιο. Εντάξει τώρα. Με την πατριδοκαπηλεία σα έχουμε χάσει απίστευτα. Μα κάνω να αγαπάνε την πατρίδα όπως την αγαπάνε κάποιοι. Λοιπόν, αφήστε το τώρα αυτό. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω να περάσουμε ένα μήνυμα. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ότι με νυφαλιότητα, με σοβαρότητα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, να συζητήσει ήρεμα και πολιτικός κόσμος και να δώσουμε μια λύση πολύ. Η οποία θα είναι επιβολία και των δύο χωρών. Την καλημέρα μου στην Άξο, στην φίλη μας την κυρία Μαρία, η οποία λέει πότε επιτέλους ο Χαρίτσης θα υπογράψει το ΕΣΠΑ για τα τουριστικά καταλήμματα, το Μάιο μήπως. Κυρία Ελένη από Περιστέρη, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου δεν έχει διευθυντές ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Κυρία Μέρη από Ζωγράφου, κύριε Λιάτσο, ο οποίος κάνει κριτική στην κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα ο κύριος Δημήτρης Καμένος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, αποκλείεται από την εκπομπή σας. Κυρία Ανθή από Θεσσαλονίκη, έχω μπροστά μου το πολυνομοσχέδιο, όπου κατά λέξη λέει καταργούνται στα ειρηνοδικεία πληστηριασμοί και επιβάλλονται οι ηλεκτρονικοί. Η Κόντρα News. Το πρωί σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Πρώτο θέμα, κλείστε τώρα τη συμφωνία με τα Σκόπια, να μην χαθεί ακόμα μία ιστορική ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μπιάλα, τον κύριο Κέλλα, τον κύριο Παλάτζα, τον κύριο Καπερνάρο, τον κύριο Μεϊμάρογλου, τον κύριο Πετράκο και τον κύριο Σουρμελίδη. Εμείς θα συναντηθούμε, φίλες και φίλοι, στις 12 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.